Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα κύριε Βασιλόπουλο και κύριε Ατρίδη. Είστε καλά? Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα. Μια χαρά. Μια χαρά. Και συγχαρητήρια για την ανακοίνωση της απόκτησης του Κομεντάκη, ενός παίκτη που θεωρείται αφρόκρεμα για το ελληνικό βολή. Ναι. Ευχαριστώ πολύ καταρχήν. Ελπίζουμε να δικαιώσει και τις προσδοκίες και του προπονητή και τις δικές μας φυσικά και να είναι τελικά μια επιτυχημένη επιλογή. Είναι ένα παιδί το οποίο αποτελεί, όπως είπατε και εσείς, από τα καλύτερα παιδιά που υπάρχουν σήμερα σε επίπεδο προσόντων, σε επίπεδο πελεσματικότητας στο ελληνικό βόλι. Και από 15 του μηνός θα τον έχει ο ΠΑΟΚ στη μηχανή του. Μεγάλη υπόθεση, πολύ μεγάλη υπόθεση. Γιατί μέχρι και πριν από λίγους μήνες φάνταζε αδύνατο ο Κουμεντάκης να πάρει την απόφαση να γυρίσει μετά από καριέρα σε Πολωνία και Ιταλία στην Ελλάδα. Εντάξει, νομίζω και οι πρώτες του κουβέντες φανερώνουν ότι υπάρχουν δύο σοβαροί λόγοι που τον έκαναν να έρθει ή να επιλέξει τον ΠΑΟΚ. Είναι πρώτη η παρουσία του προπονητή, του κυρίου Ρίτσι. Και δεύτερον, φυσικά, το ότι έρχεται σε μια ομάδα που διεκδικεί υψηλούς στόχους, παίζει στο Champions League και έχει μια πολύ σημαντική οργάνωση. Ναι. Φαντάζομαι ότι μια τέτοια κίνηση αποτελεί υπέρβαση οικονομική, έτσι. Κοιτάξτε, ναι, το οικονομικό κομμάτι είναι κάτι το οποίο ΠΑΟΚ εδώ και τουλάχιστον μια τριετία δείχνει ότι όταν στοχεύει στο πρωτάθλημα μπαίνει σε μια διαδικασία έτσι όπου δεν το υπολογίζει, γιατί γνωρίζει ότι όλο αυτό το πράγμα επιστρέφει σε υπεραξία, είτε με το εισιτήρια, με την προσέλευση του κόσμου, είτε όπως λέμε με τα ρεκόρ που κάνει στα διαρκείας εδώ και 2 χρόνια. Και φυσικά με το ότι του δίνει πίσω ο πρωταθλητισμός. Δηλαδή χορηγίες, διαφήμιση και όλα τα επακόλουθα μιας επιτυχημένης ομάδας στον χώρο του πρωταθλητισμού. Να υποθέσω ότι για την ολοκλήρωση αυτής της ανανέωσης που επιχειρεί ο ΠΑΟΚ στο ρόστερ του θα υπάρξει και άλλη κίνηση. Ναι, ενδεχομένως θα υπάρξει και άλλη κίνηση, αλλά εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να συζητήσω αυτή τη στιγμή. Απλώς ο προπονητής έχει δει πλέον όλο το κομμάτι του ελληνικού βόλεϊ σε επίπεδο αντιπάλων, έχει αξιολογήσει απόλυτα πλέον και το τι υπάρχει στη δική μας την ομάδα. Υπάρχει μια εκκρεμότητα με το θέμα του Γκόμες, έτσι, όπου πραγματικά ο ίδιος έχει δώσει μία πίσωση χρόνου στο επίπεδο προόδου του αθλητή, και αυτό φυσικά συνεπάγεται ότι θα έχει ένα όριο μέχρι πριν τις 15 Ιανουαρίου, όπου είναι και η τελευταία καταληκτική ημερομηνία για αλλαγές, για μεταγραφές, και έχει αξιολογήσει και όλο το υπόλοιπο ρόστερ και έχει δει τι θα πρέπει να κάνει η ομάδα και τι θα πρέπει να αλλάξει για να στοχεύσει στο πρωτάθλημα. Και στο στόχο του κυπέλλου φυσικά, που είναι ακόμα ένας στόχος. Και ότι μπορεί να πετύχει καλύτερο στο επίπεδο του Champions League, όπου και εκεί νομίζω ότι μπορεί να κάνει την υπέρβαση. Θα φανεί και από το επόμενο παιχνίδι που είναι στην Άγκυρα την ερχόμενη Πέμπτη. Κύριε Παϊσιάδη, να μείνουμε λίγο παραπάνω στην περίπτωση του Γκόμες. Ουσιαστικά, αν ο αθλητής δεν μπορέσει να ανταποκριθεί μέχρι τις 15 Γενάρη, τότε ο ΠΑΟΚ θα μπει στη διαδικασία να τον αντικαταστήσει, ή θα πάρει και έναν παίκτη παράλληλα με την παρουσία του Γκόμες? Όχι, δεν μπορεί να έχει άλλο συμβόλαιο ο ΠΑΟΚ ξένου. Δεν μπορεί να έχει πάνω από 4 συμβόλαια ξένων. Θα έχει μέχρι 4, άρα αναγκαστικά θα πάει σε αντικατάσταση. Αλλά αυτό εδώ είναι κάτι που απόλυτα το ρυθμίζει ο προπονητής. Έχει υπόψη του και ενδεχόμενους αθλητές σε περίπτωση που χρειαστεί να αντικατασταθεί ο Γκόμες. Αλλά είναι κάτι που ο ίδιος το ρυθμίζει και το ελέγχει απόλυτα και σε επίπεδο χρόνου και σε επίπεδο αθλητών που είναι ικανοί να αντικαταστήσουν το κομμάτι του διαγωνίου. Και ίσως, δηλαδή, νομίζω
τουλάχιστον εγώ το βλέπω έτσι, ότι είναι και ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα του ΠΑΟΚ να έχει τον συγκεκριμένο προπονητή, να έχει τη σιγουριά ουσιαστικά των αποφάσεων που θα κληθεί να πάρει αυτός, γιατί τον εμπιστεύεται πάρα πολύ, και να εκμεταλλεύεται και τις γνωριμίες που έχει για να προχωρήσει σε κάποιες μεταγραφικές κινήσεις. Προφανώς μπορεί και να, εκτός από τη συγκεκριμένη θέση, και σε άλλες θέσεις να ενεργοποιηθούν και οι γνωριμίες που έχει ο κύριος Ρίτσι μετά την πολύχρονη παρουσία του στην Ιταλία. Γενικά, εκτός από τις κινήσεις ενίσχυσης, εντάξει, εγώ δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, ούτε να νομίζω ότι μπορείτε να μας απαντήσετε αν είναι συγκεκριμένη η απόφαση για να φύγει κάποιος παίκτης. Αλλά υπάρχει το επόμενο χρονικό διάστημα στο πρόγραμμα πλάνο και για αποχωρήσεις? Ναι, φυσικά. Κοιτάξτε, εφόσον έρθουν όπως τώρα είτε ο Κουμεντάκης, θα πρέπει το ρόστερ πάντα να είναι στους 14 αθλητές, που είναι ο μέγιστος αριθμός αθλητών. Και το δεδομένο είναι ότι εφόσον έρθει κι άλλος ξένος αθλητής, δηλαδή για κάθε ξένο αθλητή που θα προστίθεται θα πρέπει να αποχωρεί ξένος αθλητής. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μέσα στις τάξεις του δύο παίκτες που είναι εκτός ευρωπαϊκής ζώνης. Είναι και ο Σαφράνοβιτς και ο Γκόμες. Άρα δεν θα μπορέσει να έχει με τίποτα πέντε ξένους, όπως ο Ολυμπιακός, ας πούμε, πέντε Ευρωπαίους εννοώ, γιατί δεν φεύγει με τίποτα ο Σαφράνοβιτς. Άρα θα έχει το ανώτερο μέχρι τέσσερα συμβόλαια ξένων. Άρα αυτό απαιτεί, αν ο ΠΑΟΚ αντικαταστήσει ξένο παίκτη, οπωσδήποτε να πρέπει να φύγει και ξένος αθλητής. Αυτό το σχεδιασμό το γνωρίζει πολύ καλά, όπως είπατε, ο Ρίτσι. Ξέρει ακριβώς τι πρέπει να γίνει, μας έχει ενημερώσει για όλα αυτά τα θέματα. Και θέλω να σας πω και το εξής, το οποίο είναι πολύ βασικό. Είναι η πρώτη χρονιά που απόλυτα ο προπονητής έχει πάρει πάνω του όλη αυτή την ενέργεια των αλλαγών στην ομάδα. Όπως είπατε, είναι γνώστης όλου του ευρωπαϊκού βόλου, μάλλον όλου του παγκοσμίου βόλου, και πέρα του ότι είναι γνώστης, είναι και ένας άνθρωπος που τον υπολείπεται όλος ο κόσμος του βόλου, και σε επίπεδο αθλητών και σε επίπεδο παραγόνων και σε επίπεδο μάνατζερ. Και όταν ζητάει κάτι ο Ρίτσι από την αγορά, στα λεφτά είναι ότι που μπορεί ο ΠΑΟΚ να κινηθεί, είναι δεδομένο ότι μπορεί να το φέρει στην ομάδα του. Τώρα θα μπω στον πειρασμό να σας ρωτήσω, άμα μπορείτε να μου απαντήσετε ή όχι, επειδή είναι κάτι το οποίο το έχουμε διαβάσει και έχει ακουστεί την περιραίωση ατμόσφαιρα. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τους κουβανούς παίκτες που είχε στην ομάδα και οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν από αυτό το σκάνδαλο? Δηλαδή η περίπτωση του Κάλβο. Θα σας απαντήσω σε ό,τι αφορά την περίοδο τη φετινή. Αυτή τη στιγμή όχι. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή για την αγωνιστική περίοδο που τρέχει, ο ΠΑΟΚ δεν ενδιαφέρεται να έχει τώρα στις τάξεις του τον Κάλβο και τον Σεπέδα. Και δεν είναι και έτοιμοι να είναι αυτή τη στιγμή δίπλα μας, έτσι. Είναι και αυτό δεδομένο. Ότι τα παιδιά μετά από 1,5 σχεδόν χρόνο απραξίας δεν μπορούν να μπουν μετά από 3,5 μήνες να παίξουν γκολ, είναι αδύνατο. Άρα δεν υπάρχει τέτοιο δεδομένο. Τώρα από εκεί και πέρα, ό,τι άλλο έρθει στο επόμενο διάστημα είναι κάτι που θα το μάθουν και τα μέσα, θα ανακοινωθεί και από το ΤΑΑ. Αλλά αυτή τη στιγμή στο αγωνιστικό κομμάτι που τρέχει για την ομάδα, δεν μπορούν να προσαρτηθούν αυτά τα παιδιά στο ρόστερ της ομάδας. Ωραία. Εντάξει, είναι ξεκάθαρη η απάντησή σας. Πηγαίνοντας στα πιο αγωνιστικά, επειδή είναι πραγματικότητα, έτσι, το έχουμε πολλές φορές, αλλά ισχύει, είστε πάρα πολύ έμπειρος και έχετε δει την ομάδα σε διάφορες φάσεις. Και πριν πρωταγωνιστεί στην τελευταία τριετία, αλλά και έτσι, από κοντά και την τελευταία τριετία που έχει αυτή την ικανότητα να εκμεταλλεύεται πολύ καλά την μεταγραφική περίοδο του χειμώνα και ουσιαστικά να μπαίνει στην τελική ευθεία πολύ δυναμικά και να παίρνει στο τέλος τον τίτλο τους τίτλους. Φέτος που υπάρχει αυτή η αλλαγή προπονητή, που έγινε και νωρίς, υπήρχε και ένα μπέρδεμα με τον προηγούμενο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα, μετά από αρκετές εβδομάδες που είναι ο κύριος Σαρίτσης στον πάγκο, πιστεύετε ότι έχει αποκατασταθεί ουσιαστικά η ηρεμία στην ομάδα? Ότι όλα πλέον κυλούν ομαλά, ότι έχει γνωριστεί ο προπονητής με τους παίκτες πάρα πολύ καλά και πλέον έχουν βρει και την κατάλληλη χημεία για τη συνέχεια, ή χρειάζεται λίγο χρόνος ακόμα για αυτή την περίοδο? Θα σας πω το τι συμβαίνει, επειδή συμβαίνει να ακολουθώ την ομάδα τακτικά και εκτός έδρας και σε παιχνίδια ευρωπαϊκά και σε παιχνίδια μέσα στην Ελλάδα, και επειδή είμαι παρόν πλέον και σε αρκετές προπονήσεις, θα σας πω το τι βλέπουμε και το τι ισχύει ακριβώς με τον ερχομό του κ. Ντανίλη Ρίτσι.
Είναι σε τέτοιο επίπεδο πλέον η προπόνηση στον ΠΑΟΚ, που ακόμα και οι πιο έμπειροι αθλητές, δηλαδή όπως είναι ο Τρεζής, όπως είναι ο Πατακίδης, όπως είναι ο Γκόμες, θεωρούν ότι ακόμα και σε αυτή την ηλικία προπονητικά έχουν απέναντί τους έναν άνθρωπο που μπορεί να τους δίνει πράγματα για τον βόλι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή γίνεται μια προπόνηση, νομίζω, στο υψηλότερο επίπεδο που μπορεί ένας αθλητής να προσιλώνεται και ένας προπονητής να δίνει στον αθλητή. Είναι πραγματικά έτσι σεμιναριακή η προπόνηση. Νομίζω ότι και μας ζητάνε αρκετά, δεν σας κρύβω, ότι και αρκετοί έτσι προπονητές, νέοι, θέλουν να έρθουν να δουν προπονήσεις του Ρίτς. Είναι πραγματικά σε πολύ υψηλό επίπεδο και όχι μόνο έχει αποκατασταθεί, ας πούμε, όλα αυτά σημαίνουν ότι το επίπεδο της προπόνησης ξεκινάει και τελειώνει έτσι σε ένα ρυθμό που είναι ζηλευτός. Γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι στην καλύτερη στιγμή έτσι προπονητικά αυτή τη στιγμή το τμήμα του ΠΑΟΚ και τα αποδυτήρια του φυσικά. Μάλιστα. Εντάξει, είναι σίγουρα πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή και μακάρι να έχετε πολύ μεγάλη έτσι επιτυχία και αποτελεσματικότητα και στις κινήσεις διορθωτικές που θα κάνετε, ούτως ώστε και έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ να μπει στην τελική ευθεία στο δεύτερο μισό της σεζόν ακόμα πιο δυνατός και να μπορέσει να διατηρήσει ουσιαστικά τα σκύπτρα για τον τίτλο του πρωταθλήματος. Αν μπορεί να πάρει και το κύπελλο, ακόμα καλύτερα, αυτό συζητάμε. Σε αυτό στοχεύουμε όλοι. Νομίζω ότι αυτή είναι και η απέτηση του κόσμου που την ακούμε καθημερινά. Και θεωρώ ότι αυτό που ήταν σημαντικό για μας και έπρεπε να αντιληφθεί και ο προπονητής που βρέθηκε ξαφνικά, ας πούμε, μέσα στο χώρο του ελληνικού βόλεϊ ξανά μετά από πολλά χρόνια, και είδε ότι δεν υπάρχει πλέον, ας πούμε, δεν υπάρχουν οι παραδοσιακές δυνάμεις εκείνης εποχής που ήδη ήταν προπονητής εδώ, και ότι πλέον οι δύο ομάδες έχουν προσπαθεί πάρα πολύ σε επίπεδο αγωνιστικό από τους υπόλοιπους, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι και ο ίδιος ο προπονητής πλέον έχει αντιληφθεί ότι αυτό είναι το επίπεδο που θα πρέπει να λειτουργεί η ομάδα, και ότι ό,τι έλλειμμα αγωνιστικό υπάρχει απέναντι στον Ολυμπιακό με αυτά που έχουν συμβεί και με το στήσιμο του ρόστερ από την αρχή, αλλά και με τους διάφορους τραυματισμούς που είχαμε, ότι θα πρέπει να μπει πλέον ίσως απέναντι σε ίσως τον Ολυμπιακό, και νομίζω ότι αυτό θα συμβεί μετά τις αλλαγές και την ολοκλήρωση των αλλαγών μάλλον στα μέσα Ιανουαρίου. Είναι δεδομένο ότι θα συμβεί αυτό. Μάλιστα. Αλλάζει ο ΠΑΟΚ, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Ευχάριστο γιατί αλλάζει προς το καλύτερο, έτσι. Με τον Κουμεντάκη και μια προσθήκη ακόμη, νομίζω ότι ακόμα και σε επίπεδο θεωρητικό εντυπώσεων δεν θα υπολείπεται σε τίποτα από τον Ολυμπιακό. Το τι θα γίνει σε αγωνιστικό. Συγγνώμη λίγο, να σας διακόψω. Δεν θεωρείται δεδομένο ότι θα είναι μόνο μία ακόμα η αλλαγή, μπορεί να είναι και δύο. Έτσι. Τώρα εσείς οι δημοσιογράφοι θέλετε να τα φουσκώσετε τώρα και να δημιουργήσετε προσδοκίες στον κόσμο. Εντάξει, μετά λένε να. Απλώς... αυτά κάνετε τώρα και. Απλώς σας λέω ότι η διοίκηση έχει δώσει το OK στον προπονητή να αλλάξει ό,τι χρειάζεται για να μπει η ομάδα στον δρόμο του πρωταθλητισμού ξανά. Δηλαδή να είναι διεκδικήτρια. Και νομίζω ότι αυτό θα συμβεί. Μάλιστα. Εντάξει. Φουσκώνουν τα μυαλά του κόσμου τώρα. Αυτό κάνετε. Κύριε Παϊσιάδη. Ενδεχομένως να βάλουμε τον κόσμο να κάνει ένα νέο ρεκόρ στα διαρκείας μετά τις 15 Ιανουαρίου. Γιατί όχι. Να είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Να σας πω και κάτι. Ο στόχος ουσιαστικά λειτουργεί έτσι. Δηλαδή ότι ετοιμάζεις πράγματα που ενθουσιάζουν τον κόσμο και τον φέρνουν στο γήπεδο με άλλη διάθεση, με το ότι θα ξαναδεί μια ομάδα που θα μπαίνει στο γήπεδο για να κατακτά τίτλους και να του φέρνει χαρά. Άρα είναι δεδομένο ότι σε αυτό το στόχο κινούμαστε όλοι. Ναι, σαφώς, μακάρι. Ειλικρινά αυτό η μετακίνηση Κουμεντάκη ήταν μια τρομερή κίνηση και το ξέρω γιατί είναι ένας παίκτης τον οποίο πολύ θα ήθελε ο Ολυμπιακός για χιλιάδες λόγους, έτσι, όχι μόνο για αγωνιστικούς λόγους και για λόγους εντυπώσεων. Ο ΠΑΟΚ τον έβαλε στη μηχανή του και απομένει να γίνουν και οι επόμενες κινήσεις. Τώρα, λογικό θεωρώ αν θα έχουμε έκρηξη στα διαρκεία στο επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ γιατί είστε από τις εκπομπές που ενημερώνετε τον κόσμο του ΠΑΟΚ, ενημερώνετε γενικά όλο το κοινό για το θέμα του βόλεϊ του ΠΑΟΚ, και θα έλεγα
έλεγα ότι όχι μόνο τους ενημερώνεται, αλλά έτσι και από αυτούς παρακινείται τον κόσμο να παρακολουθεί. Παρακολουθεί τον Βόλ και γι' αυτό σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Εμένα είναι δυνατόν να κάνουμε κάτι διαφορετικό, δεν είναι? Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.